Ομόφωνα χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω αυτό λέει πολλά πράγματα. Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν στο να, μάλλον ψήφισαν θετικά στην την εισήγησή μας για σύσταση μιας σύμβασης, προγραμματικής σύμβασης λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού μεταξύ της Περιφέρειας και μιας κοινοφελούς συνεταιριστικής επιχείρησης με την επωνυμία Χιον που έχει συσταθεί από εργαζόμενους μέχρι τώρα στο Φαλακρό, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. Κύριε Ξανθόπουλε, λέτε ότι ήταν ομόφωνη, αλλά δεν ήταν ομόφωνη. Κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι διαχώρισαν τη θέση τους από τουλάχιστον εχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λέχθηκε ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης γιατί δεν τους είχε επιδοθεί. Το έμαθαν στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς η απόφαση ήταν ομόφωνη. Στην ψηφοφορία η οποία έγινε κανένας δεν είχε μια διαφορετική άποψη. Ο κύριος Μωυσίδης ας πούμε από την πλευρά. Και ο κύριος Μωυσίδης μέσα, μέσα στην διαδικασία ψήφισε θετικά. Τουλάχιστον δεν ψήφισε αρνητικά. Τώρα δεν ξέρω αν έξω από την διαδικασία ή σήμερα αναθεώρησε την ψήφο του. Πάντως εκείνη την στιγμή που έγινε η ψηφοφορία, βέβαια δεν έγινε ονομαστική, αλλά κανένας δεν είχε διαφορετική άποψη την οποία να είχε εκφράσει εκεί. Τώρα στον αφορά πραγματικά αν είχαν το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, για ένα τεχνικό λάθος το οποίο οφείλεται στην Προεδρία, στην γραμματιακή υποστήριξη του Προέδρου, δεν είχε φτάσει στους περιφερειακούς συμβούλους το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Βέβαια είχαν την εισήγησή μου, την είχαν όπου υπήρχε περίληψη του σχεδίου. Το ίδιο το σχέδιο δεν υπήρχε. Ζητήσαμε συγγνώμη γι' αυτό. Εμείς βέβαια σαν διοίκηση εδώ της Αντιπεριφέρειας, εδώ και 10 μέρες είχαμε αποστείλει στον Πρόεδρο και στα email στα οποία είχαμε το σχέδιο της σύμβασης. Αλλά όπως είπα, για τεχνικό πρόβλημα που υπήρχαν στα κομπιούτερ της γραμματείας δεν είχε περιέλθει στην. Βλέπετε να λειτουργεί και πώς το χιονοδρομικό, αυτό είναι που ενδιαφέρει το πώς. Αυτή είναι η ουσία πράγματι, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, με αυτήν την απόφαση μας λύνονται πλέον τα χέρια για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Γιατί η σύμβαση αυτή λέει πώς θα γίνει η λειτουργία, δηλαδή η περιφέρεια κυρίως και αυτή η εταιρεία θα συνεργαστούν. Επίσης η ίδια σύμβαση λέει πού θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί θα ξοδέψουμε πλέον χρήματα για να γίνει αυτή η λειτουργία. Εδώ να πω ότι η προσπάθεια την οποία είχαμε ξεκινήσει να μισθώσουμε το χιονοδρομικό έτσι ώστε όχι μόνο να μην ξοδέψουμε χρήματα αλλά να πάρουμε και χρήματα απέτυχε, γιατί δεν είχε αποτέλεσμα η δημοπρασία, δεν ήρθε κανένας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Έχουμε τα χρήματα, έχουμε τις διαδικασίες τις νόμιμες. Έχουμε βέβαια, θα πρέπει να το πούμε, λίγο χρόνο μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε 15 Δεκεμβρίου να λειτουργήσει το χιονοδρομικό.